στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει την κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας. Γράφει τα εξής ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Περιπατών δε παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν, εις ανγάρ αλιείς. Και λέγει αυτής: δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλιείς ανθρώπων. Ιδε ευθέως αφέντες, τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό». Βλέπουμε λοιπόν ότι η κλίση των πρώτων μαθητών γίνεται σε έναν χώρο που είχε φόντο τη θάλασσα. Πολύ συχνά στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για τη θάλασσα, και η θάλασσα γίνεται στοιχείον αποκαλύψεως του Θεού και της Θείας Δόξης. Βέβαια το νερό έχει μια πολύ μεγάλη θεολογική διάσταση, αφού διήδατος και πνεύματος εισερχόμεθα εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή δια του διήδατος και δια του πνεύματος μπαίνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε λοιπόν πόση θεολογία, θεολογική διάσταση έχει το νερό. Αξίζει όμως να δούμε, αγαπητοί μου, αυτό το υγρόν στοιχείον που εμφανίζεται με την μορφή της θαλάσσης. Το νερό ήταν το πρώτο στοιχείο που εκάλυπτε τον πλανήτη μας, τη γη. Όλη η γη, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή, ήταν σκεπασμένη με το νερό. Σημειώνει το βιβλίο της Γενέσεως: «Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Ήταν, λέγει, η γη αόρατη για κάποιον θεατή εκτός γης και αδιαμόρφωτη. Η επιφάνειά της ήταν αδιαμόρφωτη και το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα το Άγιον, επεφέρετο επάνω από το νερό. Όμως έπρεπε να μπει μία τάξη, αφού ο Θεός είχε ένα τελικό πρόγραμμα εις την δημιουργία του, και έπρεπε η αδιαμόρφωτη, ακατασκεύαστη επιφάνεια της γης να διαμορφωθεί, να γίνει κόσμος, δηλαδή στολίδι, στόλισμα. Στα επιμέρους θα λέγαμε στοιχεία που κοσμούν, στολίζουν τη γη. Και είπε ο Θεός, σημειώνει η Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, ο Μωυσής, και είπε ο Θεός: «Συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν». Να μαζευτεί, λέει, το νερό αυτό που είναι κάτω από τον ουρανό, δηλαδή επί της επιφανίας της γης, γιατί έχουμε και το άνω νερό, είναι τα σύννεφα. Αυτό, λέει, να μαζευτεί σε μια συναγωγή, δηλαδή να συγκεντρωθεί και οφθεί το ηξηρά και να γίνει φανερή ηξηρά. Και γίνεται ούτως, και έγινε έτσι. Και συνήχθη το είδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τα συναγωγάς αυτού και όφθη η ξηρά. Και μαζεύτηκε το νερό, θα λέγαμε, στα επιμέρους βαθουλώματα της γης και ενεφανίστη η ξηρά. Και κάλεσε ο Θεός την ξηράν γην. Και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Και είδαν ο Θεός ότι καλόν. Εκείνα που εφαίνοντο από την ξηράν, την εκάλεσε ο Θεός γην. Και εκείνα που δεν εφαίνοντο, που ήταν σκεπασμένα με το νερό, αυτά, λέγει, τα εκάλεσε θάλασσες. Η θάλασσα λοιπόν και η ξηρά αποτελούν, θα λέγαμε, την πρώτη διαμόρφωση του πλανήτου μας. Οι θάλασσες, μάλιστα, όπως γνωρίζουμε,
κατέχουν τα 2/3 της επιφανίας της γης. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερα η επιφάνεια της γης καλυμμένη με νερό, παρότι είναι η ξηρά που φαίνεται. Και το νερό αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο της εμψύχου ύλης και του φυτικού και του ζωικού βασιλείου. Έχει μια πολύ απλή σύνθεση. Αποτελείται από δύο αέρια, το οξυγόνο και το υδρογόνο. Και μάλιστα σας θυμίζω, ένα μέρος οξυγόνου, δύο μέρη υδρογόνου. Αυτά τα δύο αέρια, άφθονα στην ατμόσφαιρα, αυτά ενούμενα απετέλεσαν το νερό. Είναι λοιπόν το πιο άφθονο πράγμα επάνω στη γη μας. Και το Πνεύμα το Άγιον, μας λέγει η Αγία Γραφή, επεφέρετο επάνω του ύδατος. Επεφέρετο, επιφέρομαι, είμαι από πάνω. Τι? Για να δημιουργηθεί η ζωή. Και έτσι θα λέγαμε, το νερό αποτελεί τη βάση της ζωής. Η πρώτη ζωή ενεφανίστη μέσα εις τα ύδατα. Και το μεγαλύτερο μέρος των σωμάτων και του ανθρωπίνου σώματος είναι, αγαπητοί μου, νερό. Αν έπρεπε να βγάλουμε το νερό του ανθρωπίνου σώματος και να συμπιέσουμε και να ζουλήξουμε το ανθρώπινο σώμα, ξέρετε πόσο θα γίνεται? Όσο το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Για να δείτε πόσο νερό έχουμε. Η Αγία Γραφή ονομάζει την συναγωγή των πολλών υδάτων θάλασσες. Η θάλασσα έχει διαδραματίσει ένα σπουδαίο ρόλο στη σωτηρία ή στην τιμωρία του ανθρώπου. Έτσι μας αναφέρει 4 θάλασσες, οι οποίες βεβαίως και είναι αντιπροσωπευτικές όλων των άλλων θαλασσών. Εκ των 4 αυτών θαλασσών, οι 2 είναι λίμνες. Είναι η πρώτη, η Ερυθρά θάλασσα. Η δευτέρα είναι η λεγόμενη Μεγάλη θάλασσα ή η Εσχάτη θάλασσα, και είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Η τρίτη θάλασσα είναι η Νεκρά θάλασσα, η οποία λέγεται, είναι λίμνη, και η οποία λέγεται θάλασσα πρώτη. Πρώτη η Νεκρά, Εσχάτη η τελευταία δηλαδή, είναι η Μεσόγειος. Και η τετάρτη θάλασσα, και αυτή πάλι λίμνη, είναι η λίμνη της Τιβεριάδος ή η θάλασσα της Γαλιλαίας. Και κάθε μια από αυτές τις 4 έχει ένα θεολογικό υπόβαθρο. Την ευκαιρία, όπως σας είπα, μας τη δίδει ο Κύριος που περιπατούσε, λέει, εκεί παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, και εκεί εκάλεσε τους μαθητάς του. Γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις 4 αναφερόμενες υπό της γραφής θάλασσες. Για να τις δούμε από πιο κοντά, να δούμε το θεολογικό τους υπόβαθρο. Και πρώτα είναι η Ερυθρά θάλασσα. Είναι εκείνος ούτως υπήν κόλπος νερού, θαλάσσης, που εισχωρεί στην Αφρικανική και την Ασιατική Ήπειρο. Είναι πασίγνωστη η Ερυθρά θάλασσα. Η θάλασσα αυτή φανέρωσε τη φοβερή δύναμη του Θεού και την μεγάλη δόξα του Θεού. Εκεί, στη θάλασσα αυτή, ένας λαός σώζεται και ένας λαός καταστρέφεται. Ο λαός του Θεού περνά αυρόχης ποσί, χωρίς να βρέξει τα πόδια του, αφού η θάλασσα αυτή έγινε ξηρά, το νερό είχε συσσωρευτεί αριστερά δεξιά και πέρασε σαν από ξηρά, αλλά και ο λαός της Αιγύπτου στην ίδια αυτή θάλασσα, ευθύς μετά που πέρασαν οι Ισραηλίτες, καταποντίζεται και καταστρέφεται και πνίγεται. Η Ερυθρά θάλασσα είναι το τρόπαιο της πίστεως του Ισραήλ. Εκεί είδε τα θαυμάσια του Ισραήλ και επίστευσε εις τον Κύριον, τόσο που οι γειτονικοί λαοί, οι μετέπειτα γειτονικοί λαοί, εκείνοι που κατοικούσαν την Αραβία, την Μεσόγειον και την Χαναάν,
όταν άκουσαν πως πέρασαν οι Εβραίοι και πως πνίγηκαν οι Αιγύπτιοι, τρόμος και φόβος τους κατέλαβε, ότι τι φοβερός λαός είναι αυτός, τι Θεό έχει. Γι' αυτό λοιπόν η Ερυθρά Θάλασσα είναι το τρόπαιον της νίκης, της πίστεως, συγγνώμη, της πίστεως του Ισραήλ. Ακόμη η Ερυθρά Θάλασσα είναι ο τύπος του βαπτίσματος. Το αναφέρει αυτό ο Απόστολος Παύλος, όπως ο λαός πέρασε μέσα από το νερό και σώθηκε, έτσι και εμείς περνάμε μέσα από το νερό του βαπτίσματος και σωζόμεθα. Ακόμη είναι ο τύπος του Πάσχα, δηλαδή το πέρασμα από τη χώρα της σκιάς και του θανάτου, που είναι συμβολικά η Αίγυπτος, στη χώρα του φωτός και της ζωής, που συμβολικά είναι η γη Χαναάν. Έτσι η θάλασσα αυτή στάθηκε περιώνυμος και αναφέρεται ευρύτατα από την εκκλησιαστική μας υμνογραφία. Κατόπιν είναι η νεκρά θάλασσα. Σας είπα, είναι μία λίμνη και τροφοδοτείται κυριότατα από τον Ιορδάνη ποταμό. Η λίμνη αυτή ήταν κάποτε γεμάτη από ζωή. Γύρω της ανθούσαν χώρες πλούσιες και έφορες. Αρκεί να σκεφτείτε ότι όταν ο Αβραάμ είπε στον Λότ, τον ανιψιό του, κάπου στα 2.000-2.100 χρόνια π.Χ., του είπε: παιδί μου, κοίταξε, δεν είναι καλό πράγμα να μαλώνουν οι τσομπάνιδες μας για τα πίμνιά μας. Είχε πίμνια ο Αβραάμ, είχε πίμνια ο Λότ, ήτανε ανιψιός του από αδελφό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χωρίσουμε. Βλέπετε, είναι μερικά χωρίσματα των ανθρώπων που είναι εποφελή, είναι σπουδαία. Όταν μάλιστα υπάρχουν ευκαιρίες τσακωμών στους ανθρώπους, τότε καλό είναι να χωρίζουν με αγάπη. Και κοίταξε, διάλεξε αυτή την περιοχή εδώ που μένουμε τώρα. Ήταν η περιοχή, ορεινή περιοχή της Ιερουσαλήμ, κάπου εκεί. Και η τούτη περιοχή που ήταν χαμηλή, και μάλιστα είναι κάπου 700 μέτρα πιο κάτω από τη η επιφάνεια της Νεκράς Θαλάσσης, χαμηλότερα της Μεσογείου, της επιφανίας της Μεσογείου Θαλάσσης. Έφορος περιοχή, έφορος. Διάλεξε, παιδάκι μου, του λέει. Εκείνος ήταν λίγο πλεονέκτης, έπεσε το μάτι του στην καλή περιοχή και διάλεξε εκείνη. Άλλο τώρα ότι τελικά τα χάσε όλα, γιατί εκείνη η περιοχή έγινε νεκρά. Όμως σας το είπα για να σας δείξω πόσο έφορη ήταν η γύρω περιοχή από την νεκρά θάλασσα. Κατοπινά, όταν έπεσε το πύρεξ ουρανού για να καταστραφεί η πεντάπολη των Σοδόμων και της Γομόρας, όλη η περιοχή εκείνη έγινε νεκρά. Νεκρά, όχι έρημο Σαχάρα, νεκρά. Ό,τι λέει λέξεις. Αν καμιά φορά πουλιά που πετούν κάνουν το λάθος να περάσουν πάνω από τη λίμνη, αμέσως αλλάζουν κατεύθυνση για να φύγουν, ούτε να περάσουν από πάνω από τη λίμνη. Όντως νεκρά. Δεν φυτρώνει τίποτε. Δεν υπάρχει ζωή μέσα στη λίμνη. Είναι πλουσία από νήτρο. Δεν ζει τίποτα. Είναι το σύμβολο της νεκρωμένης ζωής. Είναι ακόμα ο ιστορικός τύπος της κολάσεως. Όπως έπεσε πυρ και θείον εις τα Σόδωμα και τα Γόμορα, θυμηθείτε τι λέει η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και αλλού, ότι η κόλαση είναι η λίμνη, λίμνη, νεκρά θάλασσα, λίμνη, που καίεται εκεί πυρ και θείον. Είναι λοιπόν τύπος, αλλά το καταπληκτικό, ιστορικός τύπος της κολάσεως, τα Σόδωμα, συγγνώμη, η νεκρά θάλασσα. Ο Ιεζεκίλ σε μια του οπτασία
δείχνει πως η νεκρά θάλασσα για μια στιγμή γίνεται ζωντανή. Ένα ποτάμι βλέπει να ξεκινάει από τα σκαλοπάτια του ναού του Σολομώντος, να τρέχει, να τρέχει, να γίνεται μεγαλύτερο και ορμητικότερο, να πέφτει μέσα στην νεκρά θάλασσα και να της δίνει ζωή. Είναι η νεκρά ανθρωπότητα που ήρθε το μεγάλο ποτάμι του Αγίου Πνεύματος, που ξεκινάει από το ναό του Θεού, εκπορεύεται εκ του Πατρός το Πνεύμα το Άγιον, για να δώσει ζωή στον κόσμο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η νεκρά θάλασσα είναι το σύμβολο της νεκρόσεως, της πνευματικής νεκρόσεως, που παίρνει ζωή από το Πνεύμα το Άγιον και αποτελεί, μέχρι σήμερα έτσι είναι, πηγαίνουν πολλοί εκδρομής και προσκυνητέ και βλέπουν εκεί την νεκρά θάλασσα. Είναι ένα ζωντανό μνημείο όλων των αιώνων που δείχνει την τιμωρητική δύναμη του Θεού για τις ανθρώπινες αμαρτίες και να αντιλαμβάνονται την έκρωση της πνευματικής ζωής αλλά και της αιωνίου κολάσεως. Κατόπιν είναι μια τρίτη θάλασσα, η θάλασσα η μεγάλη, ή όπως λέγεται η θάλασσα η εσχάτη, δηλαδή η τελευταία. Η τελευταία σε σχέση με τη γη Χαναάν που βλέπει δυτικά και είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Είναι αυτή που λέγει ο 103 ψαλμός: αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, τα ψάρια λέγονται ερπετά στην Αγία Γραφή, ο νουκές την αριθμός, πάμπολο, δεν υπάρχει αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται ή και ταξιδεύουν πλοία, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή, εκεί είναι και ο μέγας ο δράκον. Ποιος δράκον? Η φάλαινα. Υπήρχαν φάλαινες μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα, που αυτή τρόπον την άσα να κοροϊδεύει τη θάλασσα όταν είναι τρικυμισμένη και παίζει μαζί της. Αυτή είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Είναι ιστορικά η σπουδαιότερα θάλασσα του κόσμου, όσο καμία άλλη, διότι γύρω από αυτήν ανεπτύχθησαν οι σημαντικότεροι πολιτισμοί και σημειώθησαν τα πλέον κοσμοϊστορικά γεγονότα, αλλά ακόμα και η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου έγινε περί την Μεσόγειον θάλασσα. Γι' αυτό και η Μεσόγειος θάλασσα είναι, θα λέγαμε, το σύμβολο των εσχάτων κοσμοϊστορικών γεγονότων, αλλά και του Αντιχρίστου, όπως θα σας το δείξω ευθύς παρακάτω. Η Μεσόγειος θάλασσα γίνεται το οπτικό φόντο του οράματος του Δανιήλ, που αναφέρεται εις τα πρώτα έσχατα και εις τα δεύτερα έσχατα, και εις τα δεύτερα έσχατα και του Αντιχρίστου. Έσχατα θα πει τα τελευταία, και έχουμε δύο έσχατα μέσα στην ιστορία σε σχέση πάντοτε με τις δύο παρουσίες του Χριστού. Όταν επρόκειτο να εμφανιστεί ο Κύριος στην πρώτη του παρουσία με την ενανθρώπισή του, ο καιρός, οι καιροί που ήσαν πρώτης εμφανίσεώς του λέγονται έσχατοι, και οι καιροί που θα είναι πρώτης δευτέρας του εμφανίσεως καλούνται και εκείνοι έσχατοι. Έχουμε λοιπόν δύο έσχατα. Ο Δανιήλ ο προφήτης με το προφητικό του μάτι βλέπει και τα δύο έσχατα, και πρώτα μας περιγράφει τα πρώτα έσχατα. Σας διαβάζω, είναι από το 7ο κεφάλαιο, ολόκληρο το κεφάλαιο. Εγώ Δανιήλ εθεώρου, εν οράματι μου της νυχτός και ειδού. Εγώ έβλεπα, λέει, εν οράματι της νυχτός, και να οι τέσσερες άνεμοι του ουρανού, βοράς νότος, ανατολής, ανατολικός δυτικός, προσέβαλον την, εις την θάλασσαν την μεγάλη, ήρθαν και έπεσαν και οι τέσσερις άνεμοι επάνω στη θάλασσα, επάνω στη θάλασσα. Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβαιναν εκ της θαλάσσης διαφέροντα αλλήλων. Τέσσερα σημεία βγαίναν, το ένα διαδοχικά από το άλλο,
από τη θάλασσα τη φουρτουνιασμένη, αφού έπεσαν και οι τέσσερις άναμοι, το πρώτον οσί λένα και πτερά αυτή οσί αετού, σαν λιοντάρι με φτερά, και ειδού θηρίων δεύτερον όμοιον αυτό, συγγνώμη, όμοιον άρκο με αρκούδα, το δεύτερο θηρίον, ο πίσω τούτου εθεώρουν και ειδού θηρίων έτερον οσί πάρδαλης, σαν πάρδαλης, ο πίσω τούτου εθεώρουν και ειδού θηρίων τέταρτον φοβερών και έκθαβων και ισχυρών περισσός, και κέρατα δέκα αυτό, φοβερό το τέταρτο θηρίο, και είχε δέκα κέρατα. Είναι οι τέσσερις βασιλείες αυτοκρατορίες που θα ήρχονται περί την Μεσόγειον. Η Βαβυλωνιακή, διότι η Βαβυλώνα κατέλαβε και την Αίγυπτο και την Χανάν, την Φινίκη, όλους αυτούς. Συνεπώς περί την Μεσόγειον. Η Βαβυλωνιακή, η Περσική, η Ελληνική του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Ρωμαϊκή. Το τέταρτο θηρίο λέει φοβερό. Η Ρωμαϊκή. Προσενώων της κέρασιν αυτού, προσπαθούσα να καταλάβω, λέει, στα κέρατα αυτά τα δέκα του τετάρτου ζώου. Προσέξτε, παραλείπω κείμενο, γιατί δεν θα μας επερνεί ο χρόνος. Και ειδού κέρας έτερων μικρών ανέβει εν μέσω αυτών, και να λέει ανάμεσα στα δέκα κέρατα βγήκε ένα μικρό κέρατο, και τρία κέρατα τον έμπροσταν, αυτό εξελισσώθη από προσώπου αυτού. Μόλις φύτρωσε αυτό το μικρό κέρατο, τα τρία μπροστιρά του κέρατα χάθηκαν, ξεριζώθηκαν, που δείχνει τη δύναμη αυτού του κεράτου. Και ειδού οφθαλμίος ή οφθαλμί ανθρώπου εν το κέρατι τούτο, πάνω στο κέρατο υπήρχαν ανθρώπινα μάτια και στόμα λαλούν μεγάλα. Είχε και στόμα εκείνο το κέρατο και έλεγε μεγάλα πράγματα. Εθεώρουν και το κέρας εκείνο επί πόλεμων μετά των Αγίων, και ίσχυσε προς αυτούς. Έβλεπα έκπληκτος, και εκείνο το κέρατο έκανε, λέει, πόλεμο με τους Αγίους, τους πιστούς του Θεού, και τους νίκησε τους πιστούς. Τρομάξτε, και τους νίκησε. Και λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει και τους Αγίους υψίστου παλαιώσει. Τώρα περιπέρνει, έως εδώ μιλούσε σε παρελθόντα χρόνο, τώρα σε μέλλοντα. Και θα λαλήσει, λέει, προς τον ύψιστον και τους Αγίους του υψίστου, συγγνώμη, λόγους υβριστικούς, και τους Αγίους του υψίστου θα τους παλαιώσει, δηλαδή θα τους εξουθενώσει, θα τους κατακουρελιάσει, και υπονοήσει του αλλιώς σε καιρούς και νόμων, και θα σκεφτεί να αλλάξει τους καιρούς και των νόμων, τη φύση και τον νόμο του Θεού, να τα αλλάξει αυτά τα δυο, και δοθήσετε εγχειρή αυτού έως καιρού και καιρών και ήμιση καιρού, και θα του δοθεί εξουσία. Αυτή η έκφραση, χωρίς να εξηγώ πιο πολύ, καιρού, καιρών και ήμιση καιρού, σημαίνει 3,5 χρόνια. Θα του δοθεί εξουσία 3,5 χρόνια. Σαφέστατα είναι ο Αντίχριστος. Βλέπετε, λοιπόν, ξεκινάει από τα πρώτα έσχατα και πάει στα δεύτερα έσχατα, ώστε η Μεσόγειος είναι ο χώρος που διαδραματίζονται οι παλαιές μεγάλες αυτοκρατορίες, όπως σας τις ανέφερα, ακόμη και η γέννηση του Θεού Λόγου, η γέννηση του Χριστού. Ο ίδιος χώρος θα είναι και οι δράσεις, ακούσατε το καλά, του Αντιχρίστου. Δεν θα είναι η Αμερική, θα είναι η Μεσόγειος. Οι δράσεις του Αντιχρίστου. Αφού θα βασιλεύσει εις τον λαό του Ισραήλ στη Μεσόγειο, και θα ανακηρύξει εαυτόν Θεόν εις τον ναό του Σολομώντας. Βλέπετε, λοιπόν, πόσο σπουδαία είναι αυτή η θάλασσα. Και για να μην παραλείψω, έχουμε πολλά, αλλά τα κυριότερα σας λέγω, αλλά και ένα πολύ σπουδαίο. Η ίδια θάλασσα είναι και το σημείο του Χριστού, διότι ο Ιωνάς σε αυτή τη θάλασσα πετάχτηκε, τον έφαγε το μεγάλο κήτος κλπ. Κλπ, που είναι το σημείο της Αναστάσεως του Χριστού. Εδώ, λοιπόν, το σημείο της Αναστάσεως του Χριστού, εδώ και το σημείο του Αντιχρίστου.
σπουδαία θάλασσα, η Μεσόγειος θάλασσα. Και τέλος είναι η θάλασσα της Γαλιλαίας. Είναι λίμνη μικρών διαστάσεων, βόρεια της, του Ισραήλ, μήκους 4 περίπου μιλίων, κάπου 6 χιλιόμετρα μήκος έχει, και 1,5 μίλη έχει πλάτος. Μικρή λίμνη είναι, έχει γλυκύτατο νερό. Προσέξτε, δεν είναι αρμυρό το νερό της, είναι γλυκύτατο το νερό της. Και μέσα υπάρχουν άφθονα, ωραία, εύγευστα ψάρια. Σε αυτή την θάλασσα εκκινήθη και περιεπάτησε ο Θεός Λόγος. Είναι η θάλασσα του Χριστού. Ήρεμη, μικρή, ιδηλιακή. Εδώ ο Κύριος εκάλεσε τους πρώτους του μαθητάς. Εδώ εκήρυξε τους πρώτους του λόγους. Εδώ έγινε και μία του εμφάνισης ως αναστημένου. Εδώ και η ανάκληση του Πέτρου εις το αποστολικό του αξίωμα. Σε αυτή τη θάλασσα ο Κύριος περιεπάτησε επί των κυμάτων, για να πραγματοθεί εκείνη η προφητεία του Ιώβου: όταν είσαι στον ουρανόν μόνος. Εκείνος που ετάνησε, άπλωσε τον ουρανόν μόνος του, χωρίς την βοήθεια ούτε των αγγείων αγγέλων, και περιπατών ως επεδάφους επί θαλάσσης, και περπατώντας σαν σε ξηρά πάνω στην επιφάνεια της θαλάσσης. Σαφεστάτη ταυτότης του Ιησού Χριστού. Η θάλασσα λοιπόν της Γαλιλαίας είναι το σύμβολο της πρώτης παρουσίας του Χριστού, που ήλθε να σώσει και όχι να κρίνει τον κόσμο. Αγαπητοί μου, 4 θάλασσες αναφέρει η Αγία Γραφή, και οι 4 αποτελούν σύμβολα, όπως το είδαμε. Όμως όταν όλα γίνονται καινούρια, όταν η κτήση θα γίνει καινούρια, η θάλασσα δεν θα υπάρχει πια. Η θάλασσα είναι το σύμβολο των ταραχών και των μεταβολών του κόσμου, αφού από τη θάλασσα αναδύεται ο Αντίχριστος. Είναι σύμβολο του κόσμου. Μέσα από τον ταραγμένο κόσμο θα βγει ο Αντίχριστος. Έτσι το βλέπει στην αποκάλυψή του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: και είδον ουρανών καινών και γην καινήν. Είδα καινούργιο ουρανό, είδα καινούργια γη. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Πέρασαν ο πρώτος ουρανός και η πρώτη και η γη, και η θάλασσα ούκαι στην έτη. Θάλασσα δεν είδα πουθενά. Στον καινούργιο κόσμο θάλασσα δεν υπάρχει, σύμβολον της ταραχής του κόσμου. Έτσι ο χριστιανός, αγαπητοί μου, διδάσκεται από τις γραφές τι είναι μεταβαλλόμενο και τι είναι μόνιμο και σταθερό. Τα ιστορικά γεγονότα είναι τρομακτικά. Έστω κι αν ο Αντίχριστος έλθει, αλλά όλα θα περάσουν. Όλα τα γεγονότα τα τρομακτικά της γης θα περάσουν, και ο Αντίχριστος θα παρέλθει. Εκείνο που μένει και θα μένει είναι πάντοτε ο Χριστός. Η πηξίδα μας, το φως μας, η ζωή μας. Και ήλθε κοντά σε μια θάλασσα, τη θάλασσα της Γαλιλαίας, να μας καλέσει, να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τη φωνή του,